Πες εδώ λίγο πάνω. Για πες μου, τι είναι αυτή η φωτογραφία που μόλις βρήκα στο Twitter? Αυτή είναι με το Θανάση και την Ιωάννα. Ο Ζαταμπάσης. Ναι. Φοβερός αυτός, φοβερός ηθοποιός. Κάνει guest, νομίζω σήμερα δεν είναι. Ναι. Σήμερα είναι το guest που παίζει ο Θανάσης. Τι κάνει? Κάνει το φίλο του Χάρη, το Χρήστο. Καλό παιδί είναι ο Χρήστος. Πολύ καλό παιδί. Που σε ξεμυαλίζει. Που με ξεμυαλίζει. Τότε δεν είναι καλό παιδί, μα ξεμυαλίζει. Είναι, έχει σχέση με το από πού το βλέπει, η οπτική. Πού πάει να σε ξεμυαλίζει, σε ποιο κομμάτι? Ξεμυαλίζει γιατί είναι λίγο πιο γυρίστρα αυτό. Τι λες? Ναι, ναι, ναι. Κάνει αλλά φωτιές στο σπίτι. Έρχεται χωρισμένος ο καημένος στο σπίτι. Και χωρισμένοι θέλουν και παρέα. Είναι ένα καταπληκτικό επεισόδιο, παιδιά. Εγώ σε αυτό γέλαγα συνέχεια. Είναι φοβερό το οποίο ο Θανάσης της Ζαταμπάσης. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που παίξαμε μαζί του και που ήρθε στη Μουρμουρά. Και νομίζω θα ξανάρθει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τον τρέλερ του σημερινού επεισοδίου. Περιλαμβάνει και το όργανο που μετράει το βάθος. Τι είναι αυτό το βάθος και η μπαταρία η επαναφορτιζόμενη? Για εδώ πάμε. Σιγά μην έκανα έτσι ο Χάρης τον χώρι. Χριστίνα, εγώ ήθελα να την παντρευτώ. Τι ήθελα να την κάνει? Για τη Μαρία, τι να σου πω. Κρίμα που δεν το γνώρισε το όνομα. Εξαιρετικό άνθρωπο. Και το μεγάλο τζάκι. Και ένα εξοχικό στα Ιβαλή. Όχι, όχι, τα πόδια είναι παγωμένα. Πάρτε με. Καληνύχτα. Τόσο λίγο μας δώσετε ρε παιδιά. Τι οικονομία και αυτή. Δώστε λίγο παραπάνω. Μα πού θα καταλάβαινα εγώ τώρα το χωρισμένο φίλο σου αν δεν μου το έλεγε? Είδες, είμαι ήταν δακρυσμένο. Κάτσε, κλαίει και μνημονεύει δικές σου αγαπημένες πρώην. Κάνει, μας κάνει, άνω κάτω. Ως συνήθως. Γι' αυτό, αυτό που λέγαμε πριν, αναθεώρησε το τώρα. Για το φίλο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το προηγούμενο επεισόδιο που κάνει τα πάντα η Βάσο για να την προσέξεις ερωτικά και τα λοιπά. Και εσύ τίποτα, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό το νομίζω από τα καλύτερά σας. Εμένα μου άρεσε που σε ρωτήθηκε. Μα μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό θα λέγαμε, πρόλαβες. Τόσο λίγο καιρό μαζί. Όχι, και η Ιωάννα δηλαδή. Δεν γίνεται την Ιωάννα. Καλά, δεν γίνεται. Και να θες να την αποφύγεις την αδύνατον. Είχε πολύ γέλιο. Αλλά παίζει ρε παιδί μου ότι δεν είναι η Ιωάννα και είναι μια άλλη γυναίκα. Πού την έχεις επιλέξει, αρέσει, την ερωτεύτηκες. Είναι δυνατόν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ας πούμε, να την νιώθεις λες και είσαι στα 10 χρόνια, 15, 20 παντρεμένη. Όχι, όχι. Σου έχει συμβεί ποτέ αυτό? Σαν την αδερφούλα μου. Σαν την αδερφούλα μου αυτό. Αλλά είναι. Με την πίτσα. Έτσι τρώγαμε πίτσα. Σαν την αδερφούλα μου. Τέλειο. Εμένα μ' άρεσε που σε ερωτεύτηκε ο Μανάβης. Ωραίο, ήταν ωραίο έτσι. Άμα σε βλέπει μόνο να πάει να ψωνίζει λαϊκή. Λέει, τι κάνει αυτό εδώ, δεν μπορεί. Μια-δυο, κάτι θέλει. Δεν έρχεται κατά λεμόνια. Πες μου ότι δεν έρχεσαι κατά λεμόνια. Πάμε στις διαφημίσεις. Ρε το Μανάβη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα μας ξανάρθεις δηλαδή με αυτό το τέλος σεζόν. Πώς το βλέπεις? Πέρασε πάρα πολύ καλά, αλήθεια το λέω. Και θα ξανάρθω, άμα με θέλετε. Ορκίσου. Άμα δεν βαριέστε. Ορκίσου. Ότι πέρασες καλά. Πολύ καλά πέρασε. Και τότε γιατί ήρθε με συνοδεία, τι φοβόσουνε. Εγώ ήρθα με συνοδεία, η Δήμητρα ήρθε μόνη της. Α, μόνη της. Γιατί λέω και εγώ τι ανησυχούν. Είναι δυνατόν, ποιο είμαι να έρθω. Καλύτερα χέρια είναι εδώ. Με συνοδεία, ποιο είμαι να έρθω. Επειδή σα είδα και μπήκατε μαζί και λέω. Όχι, όχι. Συνοδεία από το πρόγραμμα. Η μάνατζερ μου φαντάζει. Ξέρω και εγώ. Ανησυχούν μην ξαναγίνει να φυγό. Καλό. Πού πάει? Να είσαι καλά πάνω μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και με άνεση αστρολογική είδατε. Μας το έχει πει. Καλή εβδομάδα αυτή, εκμεταλλευτείτε την. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Αλφα με τους δέστε τους και το βράδυ μην ξεχνάτε, μην αρχίζει τη μουρμούρα στις 9 και 10 παρατέρτο Ελληνοφρένεια. Γεια σας.